Ευσεβείς αδερφοί και συντετουργοί μου του υψίστου Θεού, αδερφοί μου, ότε κατά βάς τας γλώσσας συνέχε διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμε εις ενότητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα. Ο κόσμος, αδερφοί μου, όταν επλάστη από τον Θεό, εγκατέλειψε τον Θεό. Ημάρτησεν ενώπιον του Θεού και ελάτρευεν τα είδωλα. Και όχι μόνο τούτο, και κάτι άλλο πιο φοβερό. Δι' αυτό ο Κύριος μας και Θεός είπε: «Μετεμελήθην ότι επίησα τον άνθρωπο». Δια ποιο λόγο? Δια το είναι αυτούς σάρκα. Δι' αυτόν τον λόγο ο Θεός μας δεν άργησε να εκπληρώσει τους λόγους του και έδωκεν στην γη κατακλυσμόν επί 40 ολοκλήρους ημέρας και νύχτας. Έβρεχεν ο Θεός και άνοιξαν οι ουρανοί τους καταράχτας και ο κόσμος όλος επνίγει και αφανίστηκε. Εσώθησαν μόνο λίγες ψυχές οι οποίες εισήρθαν στην κυβωτόν του Νόε. Εκείνοι οι οποίοι έζησαν ήρχισαν πάλι να υπερηφανεύονται ενώπιον του Θεού. Και τι είπαν? Θα χτίσουμε, λέγω, πύργο ο οποίος να φθάνει στους ουρανούς, για να μην φοβούμεθα τον Θεό ότι θα μας πνίξει πάλι με το νερό. Και ήρχισαν να χτίζουν το λεγόμενο πύργο της Βαβέλ. Και τότε ο υμνοδός της Εκκλησίας μας εσύνθεσε τους λόγους τους οποίους είπαμε εν αρχή του Θείου Κηρύγματος, ότε κατά βάς τας γλώσσας συνέχεια διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος. Δηλαδή κατέβηκε ο Θεός όταν άρχισαν να χτίζουν εκείνον τον πύργο και τους εσύχησεν τις γλώσσες και διεμέριζεν αυτά τα άτομα σε έθνη. Και δεν ειδύναντο ο ένας με τον άλλον να συνεννοηθούν. Δι' αυτόν τον λόγο ονόμασαν την σύγχυση των γλωσσών Βαβυλωνία. Όταν ακούμε Βαβυλωνία, τώρα πρέπει να γνωρίζετε γιατί υπάρχει αυτή η λέξη. Βαβυλωνία, λοιπόν, Βαβυλωνία τότε, Βαβυλωνία και σήμερα την οποία έχουμε μπροστά μας. Θέλετε να δείτε Βαβυλωνία? Ανοίξετε το κουτί εκείνον που λέγεται τηλεκόλαση και θα δείτε εκεί τι γίνεται. Ο ένας να υβρίζει τον άλλο, όλοι να μιλούν μαζί, όλοι να μην καταλαβαίνεις τι λένε και να γίνεται μία συνεχής Βαβυλωνία. Αυτό σημαίνει Βαβυλωνία. Να μιλάς και να μην καταλαβαίνεις τι λέεις. Αυτό είναι το πρώτο μέρος του Θείου Κηρύγματος. Το δεύτερο,
ότε τας γλώσσας διένυμε, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε. Τότε ο Πανάγαθος Θεός κατέβηκε από τους ουρανούς για να σώσει τον άνθρωπο. Και για να σωθεί ο άνθρωπος, εγένετο ο Θεός άνθρωπος, διότι δεν δύναται κανείς να ειδεί τον Θεόν και να ζήσει. Όντως μέγα το μυστήριο τούτο λέγει ο Απόστολος Παύλος. Θεός εφανερώθη εν σάρκη, εδοξάστη εν πνεύματι. Όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν έθνεση, επιστεύθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Αυτό είναι το μέγα μυστήριο της σωτηρίας μας. Αδερφοί μου, μέσα σε αυτήν την χάρη την οποία εορτάζουμε σήμερα, είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Πνεύμα το Άγιο, ο πανταχού παρών, ο τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών, της ζωής χορηγός. Τι σημαίνουν όλα αυτά τα οποία είναι στην ονομαστική? Σημαίνει ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι σύνθρονον και ομοούσιον με τον Πατέρα και τον Υιόν. Είναι υπαρκτόν το Πνεύμα το Άγιο. Δι' αυτού ζώμεν και κινούμεθα και ζμέ. Και μέσα σε αυτήν την αγάπη του Θεού, την ημέρα της Πεντηκοστής, δηλαδή μετά την Ανάσταση, πεντήκοντα ημέρας. Έως την Ανάληψη όμως είναι 40 ημέρες. Και μένουν 10 ημέρες. Οι 10 ημέρες αυτές, η 10η ημέρα, είναι η ημέρα κατά την οποία ο Θεός έδωκε την χάρη Του και το Άγιον Πνεύμα εις τον κόσμο. Τα 9 ημέρας, τι έγινε το? Κάθε μία ημέρα ένα τάγμα του ουρανού προσκυνούσαν τον Θεόν και έφτασαν 9 τάγματα. Το δέκατο είναι το ειδικό μας το οποίο ζούμε. Αυτό το 10ο τάγμα, όταν συμπληρωθεί στους ουρανούς, τότε θα έρθει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Ότε τα γλώσσα διένυμε, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε. Μα σε κάλεσε ο Θεός μας να έχουμε ενότητα, αγάπη, ανύπαρκτα πράγματα και τα δύο. Πού είναι η αγάπη? Θέλετε να κουραστείτε, ανοίξετε τα σημέρα αυτά, εκείνη την τηλεκόλαση και θα δείτε ο ένας να υβρίζει τον άλλο, ο ένας να συκοφαντεί τον άλλο, ο ένας να διασύρει τον άλλο και να ζητούν, τι να ζητούν, να ανέβουν στην καρέκλα, εκείνη που ονομάζεται κυβέρνηση. Και τι θα γίνει όταν ανέβουν? Θα καταστρέψουν αυτό το οποίο υπάρχει, δείγμα το οποίο περάσαμε, ζωή την οποία ζήσαμε. Θα ανέβουν να πληρώσουν το κενό ή να εξαφανίσουν το υπάρχον. Αυτός είναι ο σημερινός κόσμος. Και η Εκκλησία μας φωνάζει ότι η ενότητα λέγει πάντα σε κάλεσε να είμεθα όλοι ενωμένοι. Και συμφώνως λέγει, δοξάζομαι το Πανάγιο Πνεύμα. Να είμεθα σύμφωνοι να δοξάζομαι το Πνεύμα το Άγιο. Να παρακαλούμε τον Θεό να μας το δώσει στον κόσμο τούτο, να ζήσουμε με την αγάπη την ειδική Του και να γίνουμε κληρονόμοι της επουρανίου του Βασιλείας. Αμήν.